Γεια σας σε όλους, Black Hat. Το παιχνίδι το οποίο θα παρουσιάσω ονομάζεται Life Goes On. Μετάφραση στα ελληνικά είναι «Η ζωή συνεχίζεται». Από το πρόγραμμα με τα παιχνίδια Steam, το παιχνίδι είναι ανεξάρτητο, δηλαδή στα αγγλικά indie game. Είναι πλατφόρμα, έχει διάφορα pals. Αυτά λοιπόν, για να το δούμε. Περιμένουμε λίγο, εμφανίζει διάφορα πράγματα. Εδώ είμαστε. Βλέπετε εκεί πίσω την ανακοίνωση, το κύπελο της ζωής. Εδώ βλέπουμε τον βασιλιά και οι αναλώσιμοι στρατιώτες μπαίνουν σε ένα πόρταλ. Έχω μαζέψει μερικά κύπελα. Έπαιξα λίγο το παιχνίδι για να δω πώς είναι. Θα δούμε το παιχνίδι από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε, σε μια σπηλιά. Και πέθανε αμέσως. Για να πατήσω το επόμενο. Συγγνώμη. Τι κάνει? Καθόλου σεβασμός. Μόλις πέθανε. Λίγο σεβασμό. Αυτό που βλέπετε είναι ένα point. Αν πεθάνω, επόμενος στρατιώτης θα βγει από εδώ. Τι θα γίνει τώρα, θα θυσιαστείς ή θα κάνεις άλμα? Για να δούμε. Όχι. Λυπάμαι. Θυσιάστηκες, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε το κύπελο. Ο βασιλιάς έγινε χαρούμενος. Πεθάναν δύο άτομα και 41 χρόνος. Εξαιρετικά. Πάμε στο επόμενο. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει zoom, ξεζουμάρει και μετά ξαναζουμάρει, ενώ σου δείχνει όλη τη διαδρομή. Πατάμε το κουμπί. Δεν μπορούμε. Ζήτω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να θυσιαστείς. Τον βλέπετε, είναι έτοιμος. Καθόλου ψυχή. Αφού είναι σίγουρος ότι θα πεθάνει, οπότε... Οι στρατιώτες δεν έχουν καθόλου ψυχή. Ακούνε μόνο ό,τι λέει ο βασιλιάς. Πέθανε μόνο ένας, ωραία, και 31 λεπτά με 32. Ω, ένα ζωάκι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να θυσιαστείς. Το σπαθί πως πετάγεται έτσι? Επίσης και ο τρόπος που πεθαίνεις είναι αργό animation. Πετάχτηκε να κράνος, ε? Δεν πειράζει. Για μισό λεπτό. Κοιτάξτε ένα όμορφο ζωάκι. Πέθανα. Και τώρα κοιμάται. Εγώ είμαι καλός και εσύ είμαι τρός. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να επιστρέψω και πρέπει να πεθάνω. Υπάρχουν δύο τρόποι. Καρφιά ή πτώση. Ατίο. Λάθος. Τα καταφέραμε. Πεθάναν δύο άτομα παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Για πάμε επόμενο. Πάμε.
Εδώ θα πεθάνουν πάρα πολλοί στρατιώτες. Τι είναι, δεν μπορώ να κάνω άλμα. Πρέπει να το έχω πατημένο το κουμπί. Θυσιάστηκε για το βασιλιά, για το κύπελο. Ακούστηκε σαν γυναικεία φωνή, μου φάνηκε. Anyway, δεν πειράζει, κανένα λάθος. Πέθαναν αρκετά άτομα. Nope, θα πεθάνει, λυπάμαι. Τον γράπωσε και πήραμε το κύπελο. Βλέπετε, οι στρατιώτες δεν έχουν θέλω. Υπακούνε τον βασιλιά. 4 άτομα πεθάνανε και 54 χρόνος. Να δούμε ένα τελευταίο. Οι στρατιώτες από τι είναι φτιαγμένοι, αφού δεν έχουν καθόλου ψυχή. Δεν μπορώ, οπότε θα πρέπει να θυσιαστεί. Τι να κάνουμε. Λυπάμαι. Για μισό. Αφού δεν έχουν ψυχή, για ποιο λόγο να λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω το άλμα. Θα πρέπει να πεθάνει ώστε να κάνει πατάκι για τον επόμενο. Τι να κάνω. Ζήτω συγγνώμη, θα πεθάνεις. Σοβαρά. Κοντά. Πεθάνα περισσότερα άτομα, αλλά δεν πειράζει, τα καταφέραμε. Ο στόχος, παιδιά μου. Το να πεθάνουν πάρα πολλά άτομα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα τελευταίο. Εδώ είναι αρκετά δύσκολο. Πατάμε το κουμπί. Ξαναπατάμε το μιάμισο. Α, ωραία, το βλέπετε. Ξαναπατάμε το κουμπί. Πατάμε το κουμπί ώστε να αλλάξουν τη φορά της φωτιάς. Πεθαίνει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Θυσιαζόμαστε για το κύπελο, να το θυμάστε. Σεβασμός καθόλου. Τι έγινε τώρα. Αλήθεια, σοβαρά. Ο επόμενος. Κάηκαν και καταστράφηκαν. Οπότε δεν έχουν καθόλου σώματα και καθόλου οστά. Είναι ρομπότ. Δεν μπορούσε να φτάσει. Αυτό πρέπει να πόνεσε αρκετά. Το πήραμε. Ο τρόπος, επειδή πεθάνε 4 άτομα, του πέταξε το κύπελο, λέει πάρ' το από εδώ να τελειώνουμε. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε κάπου εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αρκετά ενδιαφέρον, είχε πλάκα, είχε δύσκολα πάλς, έπρεπε να σκεφτείς αυτά τα πάλς. Αυτά. Εδώ πέρα τριγύρω θα εμφανιστούν διάφορα άλλα βίντεο. Αν θες μπορείς να δεις κάποια από όλα αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!